Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε και άλλα είδη ζώων. Φυσικά όχι μέσα στο κοτέτσι, αλλά θα πρέπει να επεκτείνουμε και λίγο τη φάρμα μας εδώ πέρα, καθώς και να βρούμε ένα άλλο μέρος για το ζώο που θέλουμε να φιλοξενήσουμε. Η ιδέα είναι να σκάψουμε εδώ πέρα μέχρι να βγούμε απέναντι. Δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο γρασίδι, να βγούμε δηλαδή από την άλλη πλευρά του βουνού. Άμα αυτό είναι δυνατό. Όπως βλέπετε μπορούμε να βγούμε, αλλά δεν είναι εύκολο να βγούμε στο ίδιο επίπεδο, οπότε ίσως χρειαστεί να βάλουμε σκάλες. Τι γίνεται, ζόμπι αποκαλύψη. Φτιάξουμε λίγο εδώ το χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε τις σκάλες που λέγαμε νωρίτερα. Φτιάχνουμε και τις σκάλες. Φτιάξουμε και λίγες πέτρινες. Πολλές μάλλον. Λοιπόν, με αυτές τις σκάλες θα βγαίνουμε στην επιφάνεια και θα μπαίνουμε πάλι μέσα στο σπίτι μας. Από την άλλη πλευρά. Από εδώ θα είναι φραγμένο, έτσι. Θα μπαίνουμε από την πόρτα. Και για τα υπόλοιπα ζώα θα τα έχουμε κάπου εδώ πέρα. Ίσως έχουμε εδώ και που έχει και πιο πολύ χώρο τις υπόλοιπες φάρμες. Θα δούμε. Χρειαζόμαστε να μαζέψουμε αρκετό ξύλο, έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε τους διαδρόμους μεταξύ των φαρμών ή των ζώων ή των φυτών, ανάλογα ό,τι βάλουμε. Λοιπόν, φτιάχνουμε ξύλινες πλάκες. Και τώρα τις βάζουμε εδώ πέρα. Ωραία, τώρα αφού φτιάξαμε το περίγραμμα, ας φτιάξουμε λίγο αυτό το διάδρομο, δηλαδή το πάτωμα και τους τοίχους.
Όπως βλέπετε, φτιάξαμε κάπως καλύτερο το διάδρομο. Βάλαμε ένα λάξ πέτρα και ξύλο για να φαίνεται πιο όμορφο. Και ναι, μέχρι στιγμής αυτά έχουμε κάνει. Λοιπόν, είμαστε πίσω. Έχει ξημερώσει. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την τροφοδοσία νερού που θα έχουν τα φυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Λοιπόν, άμα τοποθετήσουμε σε τέτοιες αποστάσεις νερό, μπορούμε να οργώσουμε όλη αυτή την περιοχή. Άμα απέχει 3 blocks από την πηγή του νερού, μπορείτε να δείτε ότι το νερό λειτουργεί και έτσι μπορούμε να φυτέψουμε ό,τι θέλουμε πάνω εδώ. Τώρα ήρθε η ώρα να φυτέψουμε τους σπόρους. Η παλιά φάρμα θα πρέπει να καταστραφεί. Ωραία, τώρα δεν υπάρχει παλιά έτσι φάρμα. Την παλιά φάρμα πήραμε 42 σπόρους και 10 weight και θα πάμε να τα φυτέψουμε στη καινούργια φάρμα. Τώρα θα πρέπει να περιφράξουμε αυτή τη φάρμα έτσι ώστε να μην την πατάνε ζόμπι και την καταστρέψουν. Λοιπόν, οι φράχτες φτιάχνονται με ξύλινες πλάκες και δύο ξυλάκια στη μέση έτσι όπως τα έχω βάλει. Πήραμε 15 μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχουμε βάλει τις φράχτες και έχουμε αφήσει δύο κενά προς το παρόν για να μπαίνουμε μέσα. Τώρα υπάρχει κάποια περίπτωση, καθώς περπατάμε στη σοδειά μας εδώ πέρα, να πέσουμε μέσα στο νερό. Τώρα, αντί να βάζουμε από πάνω πέτρες και φαίνεται άσχημο, μπορείτε να βάλετε χαλί. Για να φτιάξετε χαλί θα πρέπει να έχετε μαλλί. Που είναι το μαλλί, να το. Θα πρέπει να έχετε δύο μαλλιά και βάζοντας τα έτσι φτιάχνετε τρία έτσι λευκά χαλιά. Τώρα μπορείτε να τα βάψετε και ό,τι χρώμα θέλετε πριν τα μετατρέψετε σε χαλιά. Τα χρώματα μπορείτε να τα βρείτε από διάφορα λουλούδια. Ας πούμε, άμα θέλουμε κόκκινο χαλί, παίρνουμε τα κόκκινα λουλούδια και τα μετατρέπουμε σε κόκκινη μπογιά. Μετά βάζουμε το γουλ, το μαλλί με το χρώμα της μπογιάς και έτσι παίρνουμε κόκκινο μαλλί. Μετά κάνουμε το ίδιο και με το κόκκινο μαλλί, έτσι ώστε να φτιάξουμε το κόκκινο χαλί αντίστοιχα. Τώρα, όταν είναι να βάλετε ένα χαλί, απλά σημαδέψτε ακριβώς πάνω από το νερό, κάπου εκεί, και έτσι θα τοποθετηθεί το χαλί, διατηρώντας από κάτω το νερό. Και μπορείτε να περπατάτε και από πάνω ελεύθερα. Είναι πολύ βολικό. Λοιπόν, βάλουμε και τα τρία χαλιά που χρειαζόμασταν. Αυτή η φάρμα είναι σχεδόν έτοιμη. Αν όχι τελείως. Τώρα θα πρέπει
να φτιάξουμε κάπου εδώ μία φάρμα ζώων. Εγώ θα προτιμούσα να είναι πρόβατα, γιατί μας παρέχουν αρκετό μαλλί και τροφή. Βρήκαμε άλογα για να υπεύσετε ένα άλογο. Πρέπει να μην κρατάτε τίποτα στο χέρι σας και να κάνετε δεξί κλικ. Θα δείτε ότι ανεβαίνετε για λίγο πάνω στο άλογο, αλλά μετά από λίγο το άλογο σας ρίχνει κάτω. Άμα το κάνετε αυτό αρκετές φορές, το άλογο θα σας συνηθίσει και μετά θα μπορείτε να το υπεύσετε κανονικά. Προς το παρόν δεν μπορείτε να το ελέγξετε, απλά ανεβαίνετε πάνω του. Ωραία, τώρα που έβγαλε καρδούλες, βλέπουμε ότι δεν μας ρίχνει, αλλά ούτε μπορούμε και να το ελέγξουμε κάπως. Άμα πατήσουμε το ε, θα ανοίξει το μενού του αλόγου και μπορούμε να βάλουμε τη σέλα μας εδώ πέρα και εδώ πέρα την πανοπλία άμα έχουμε. Τώρα έχουμε το πλήρη έλεγχο του αλόγου και μπορούμε, όπως βλέπουμε, να πάμε πολύ γρήγορα όπου θέλουμε. Λοιπόν, βρήκαμε πρόβατα. Άμα κρατάτε wait, τα πρόβατα θα σας πλησιάσουν και έτσι μπορείτε να τα πάτε σπίτι σας. Αλλά εγώ επειδή έχω λουρί μαζί μου, θα δέσω με το λουρί. Ευχαριστούμε και αυτά τα έντερμαν εκεί. Σκοτώσουμε. Άρχισε και το άλλο. Συμπαράσταση. Πήραμε μία μπάλα Ender Pearl. Είχα δει κι άλλο ένα εκεί πέρα. Θα είναι τρία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζουμε το πρόβατό μας μέσα στη φάρμα. Τέλεια. Θέλουμε κι άλλο ένα. Οπότε πρέπει να πάμε πάλι εκεί που ήμασταν. 3 hours later. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, είχαμε ένα πρόβλημα με τη χωρητικότητα του δίσκου και έτσι τόση ώρα δεν έγραφε και μιλούσε στον αέρα. Οπότε θα σας πω περιληπτικά τι έγινε όλο αυτό το διάστημα. Φέραμε πίσω το άλογο μας. Φέραμε δεύτερο πρόβατο μέσα, το ταΐσαμε wheat από τη φάρμα μας και έχουμε και τώρα ένα μικρό προβατάκι. Μου πήρε αρκετή ώρα να τα κάνω όλα αυτά και κατάλαβα πριν από λίγο ότι δεν το έκανα recording. Αλλά δεν πειράζει, γιατί τώρα το έκανα και το κάνω. Αυτά ήταν για αυτό το επεισόδιο. Α, σκοτώσαμε και κάποια γουρούνια όπως βλέπετε. Δύο κότες. Αυτά ήταν για αυτό το επεισόδιο. Λογικά θα υπάρξει και άλλο επεισόδιο μέχρι την Κυριακή.
Αν όχι από εβδομάδα. Καλή συνέχεια και μην επιχειρήσετε να βγείτε έξω άμα δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Μείνετε στα σπίτια σας, γιατί υπάρχει και πρόστιμα τώρα. Καλή συνέχεια.